Σασιάδης μεταβαίνει λοιπόν στην ελληνική πρωτεύουσα την Δευτέρα για να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα τόσο για το περιεχόμενο τη συνάντηση που είχε με τον Μουσταφά Κιντζή, όσο και για την πρότασή του περί αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρο Ανστασιάδη και ο Άλεξη Τσίπρα θα συζητήσουν και θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά του, όπω αυτά διαμορφώνονται το επόμενο διάστημα, ειδικότερα από την ενεργότερη εμπλοκή που αναλαμβάνουν τα Ηνωμένα Έθνη. ΕΕ. Στι 30 Οκτωβρίου, υπενθυμίζουμε πω συζητείται η έκθεση Κουτέρε για το Κυπριακό στο Συμβούλιο Ασφαλεία και την επομένη φτάνει στη Λευκοσία για επαφέ με του ίδιου η ειδική απεσταλμένη του Τζέιν Χολούτ. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίε για το τι μεταφέρει στι αποσκευέ τη, η κυρία Λουτ. Θα πρέπει να αναφέρουμε, Νίκο, πω ο πρόεδρο Αναστασιάδη επιστρέφει την Τετάρτη στην Κύπρο και από το αεροδρόμιο θα μεταβεί κατευθείαν στο Προεδρικό για τη συνάντησή του με την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. Έγκυρε διπλωματικέ πηγέ μα ανέφεραν πω αυτή την φορά η κυρία Λουτ δεν θα πράξει αυτό που έκανε κατά την πρώτη επίσκεψή τη στο νησί, δηλαδή να ακούσει και να καταγράψει απόψει. Τώρα η ειδική απεσταλμένη θα έρθει για να διασταυρώσει στοιχεία και θέσει. Θα ζητήσει να μάθει τα περιθώρια ευελιξία τη κάθε πλευρά σε ουσιαστικέ ψυχέ του Κυπριακού και ανάλογα με τι απαντήσει που θα λάβει, θα είναι και οι προτάσει τη που θα στοχεύουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, χθε, πάντω, Μάρια, οι δύο ηγέτε σε ό,τι αφορά τα μέτρα χαμηλή πολιτική βρήκαν κοινό έδαφο. Ανακοινώθηκε η διάνοιξη των δύο δοφραγμάτων τη Λεύκα και τη Δερίνια. Ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και στην ενοποίηση τη κινητή τηλεφωνία. Ε, θα πρέπει να πούμε πω κατά τη συνάντηση, ο Μουσταφά Κιντζή προσπάθησε να πάρει αποφάσει που δεν θα έμεινε εκτεθειμένο στην Τουρκία και την ίδια ώρα να δείξει πω οι ενέργειέ του στοχεύουν στην βελτίωση του κλίματο μεταξύ των δύο πλευρών εξού και η αλλαγή στάση τη τουρκοκυπριακή πλευρά στο θέμα τη ενοποίηση τη κινητή τηλεφωνία. Συζητώντα τώρα παλαιότερη πρόταση που είχε πέσει στο, τρα... στο τραπέζι, σύμφωνα λοιπόν με αυτή την πρόταση ε, και αυτά που συζητούνται είναι όπω χρησιμοποιηθεί μια ευρωπαϊκή χώρα μέσω της οποίας θα γίνονται τις συνδέσεις και αφού πρόκειται για ευρωπαϊκή, οι κλήσεις θα χρεώνονται ως τοπικές. Συζητούνται, Νίκο, τρεις χώρες, Λουξεμβούργο, Ισπανία και Μάλτα. Μάλιστα. Μάρι, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Η επιζητούμενη δικοινωνική ομοσπονδιακή λύση για τον